Το όνειρό τους να αποκτήσουν ένα μωράκι μπορούν να πραγματοποιήσουν πολλά νέα ζευγάρια, αφού πλέον οι εξελιγμένες εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να αποτυπώσουν ξεκάθαρα κάθε πρόβλημα υπογονιμότητας που παρουσιάζει τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα. Σκοπός μας είναι ένας, να βοηθήσουμε τα υπογόνιμα ζευγάρια να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους, γιατί σήμερα υπάρχουν λύσεις. Έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, εξειδικευμένους, που μπορούν να βοηθήσουν και να σταθούν δίπλα σε αυτά τα ζευγάρια για να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, ένα μωράκι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορούμε να το κάνουμε σήμερα. Με αυτές τις εξετάσεις που γίνεται, με αυτή τη διερεύνηση που γίνεται, βρίσκεται η αιτία και αντιμετωπίζεται. Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ιατρική Εταιρεία Ηρακλείου, μεταφέρθηκαν στο κοινό οι τρόποι και οι μέθοδοι που ένα ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα. Η μερίδα έχει βασικά την ενημέρωση του κοινού για το πώς θα πρέπει κάποιο άτομο ή ζευγάρι που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα να προχωρήσει και να διερευνήσει το πρόβλημα. Μήνυμα αισιοδοξίας και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου έχει αναπτυχθεί μια νέα τεχνική, η οποία υπόσχεται να δώσει λύση σε γυναίκες που έχουν κάνει πάνω από 2 με 3 αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Εξάλλου, το 98% πλησιάζει σε επιτυχία η νέα τεχνική παγώματος οαρίων για γυναίκες που δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδί μέχρι μια ορισμένη ηλικία ή που πρόκειται να υποστούν χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Η νέα τεχνική που έχουμε αναπτύξει εμείς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στις γυναίκες που έχουν κάνει παραπάνω από 2 ή 3 προσπάθειες εξωσωματικής και δεν έχουν πετύχει, αυξάνει τις πιθανότητες τους να πετύχει σε επόμενη προσπάθεια. Σημαντικά λοιπόν δεδομένα, πολύ τελευταία και ιδιαίτερα σημαντικά για τον κόσμο ο οποίος ουσιαστικά πάσχει από υπογονιμότητα, που ξέρουμε ότι απαρτίζει ένα 15% του γενικού πληθυσμού, άρα ιδιαίτερα σημαντικό.